συνέχεια. Θα πω ότι κέρδισε η ουσιαστική ομάδα και η ουσιαστική είναι και καλύτερη. Δεν το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι τα γκολ που μπήκαν σε στιγμές στην οποία φαινόταν και το πρώτο γκολ ότι θα είχαμε κατοχή, είχαμε κυριαρχία. Μπήκε το πρώτο γκολ, μας έβγαλε εκτός προγράμματος το γκολ που δεχτήκαμε. Εκεί το εκμεταλλεύτηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς με καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Πέτυχε το δεύτερο γκολ μέχρι να συντονιστήκα ξανά και να ισορροπήσει η ομάδα μου. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά. Πάλι κόντρα στη ροή. Ο Απόλλων εκμεταλλεύτηκε κάποια κακή στιγμή αμυντικής τακτικής. Με έμπειρους ξανά λέω ποδοσφαιριστές και καλούς. Έκανε το τρίτο γκολ. Ξανά κατοχή η κυριαρχία ο Λαγκαδάς. Τέταρτο γκολ πιο ουσιαστικός ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και από εκεί με το παιχνίδι είχε τελειώσει. Δεν θα σταθώ σε όλα τα υπόλοιπα που γίνανε. Νομίζω ότι έγινε ανοιχτό παιχνίδι πολύ, έως απίθαρχο από τη δικιά μου ομάδα. Από τη στιγμή που δεχτήκαν όμως τα γκολ, τα παιδιά αρκετά είναι νεαρά και δυσκολεύονται να χειριστούν τις καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ανοιχτά, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε ευκαιρίες. Ο Απόλλων πιο ουσιαστικός κατάφερε και πήρε μια δίκαιη νίκη. Και του εύχομαι ό,τι καλύτερο και στον κύριο Καλαϊτζίδη και στο φίλο μου τον Κώστα στην ομάδα του Απόλλωνα. Δικό μας στόχο πλέον να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τρίτη θέση θα είναι αυτή, δεύτερη θέση θα είναι αυτή, όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας από εδώ και πέρα.